Η ώρα είναι 7, φίλες και φίλοι, όμως είναι και η ώρα που θα μιλήσουμε για το στρες και ειδικά για το χρόνιο στρες. Και δεν ξέρω σε αυτή τη χώρα τελικά ποιος δεν έχει στρες και ποιος δεν έχει χρόνιο στρες. Νομίζω όλοι έχουμε, λίγο πολύ. Και δεν είναι μόνο η χώρα μας, βέβαια, μην μας αδικούμε. Διεθνώς. Δεν είναι και εύκολη η καθημερινότητα. Νίκο Παπα-Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πράγματι, είναι μια δύσκολη καθημερινότητα και νομίζω ότι η καθημερινότητα δυσκόλεψε περισσότερο μετά την οικονομική κρίση. Πράγμα το οποίο αποτυπώνεται και στους οικονομικούς δείκτες ούτως ή άλλως. Και στους δείκτες, στους δείκτες ψυχολογίας, στους δείκτες στην κατάθλιψη, ακόμα και στους αυτοκτονικούς δείκτες. Και εδώ που τα λέμε, δεν μας έχει αφήσει και αυτό το κομμάτι που λέγεται κρίση. Από κρίση σε κρίση είμαστε. Δηλαδή, θέλει οικονομική. Κρίση, ακριβώς. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ξέρεις, Νικολέτα. Είναι το ότι υπάρχει χρονιότητα σε αυτή την κρίση. Ξέρεις, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, άλλωστε υπάρχει ούτως ή άλλως ένα εφιολόγημα το οποίο κυκλοφορεί και μέσα στο διαδίκτυο, το δεν εξαρτάται από το πόσο βαρύ ή ελαφρύ είναι κάτι το οποίο σηκώνεις, εξαρτάται από το πόση ώρα σηκώνεις. Αυτό το ποτήρι, για παράδειγμα, αν το σηκώνω για μία ώρα, θα μου φανεί ασήκωτο. Αν το σηκώνω για 10 λεπτά, προφανώς θα είναι κάτι πολύ ελαφρύ. Άρα λοιπόν, προφανώς όλο το στρες αυτό το οποίο έχουμε σωρεύσει σαν έθνος, σαν ηφίλιος, αν θέλεις, τα τελευταία ουσιαστικά 13 χρόνια, 12-13 χρόνια, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως έχει αποτυπωθεί και στην ψυχική μας υγεία. Πόσο χαρακτηριστική η περιγραφή που έκανες τώρα, είναι και αυτό έτσι, για να μου λέω και στη συζήτησή μας και η διαφορά του στρες από το χρόνιο στρες. Δηλαδή, τι εννοούμε με τον όρο χρόνιο στρες? Ναι, ακριβώς. Όταν λέμε λοιπόν με τον όρο χρόνιο στρες, καταρχήν το στρες να πούμε ότι είναι μια αντίδραση, μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού μας απέναντι σε μια κατάσταση η οποία είναι απειλητική, απρόβλεπτη, καινούρια και αν το θέλεις είναι και μη ελεγχόμενη και μη αναμενόμενη. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα είναι μια κατάσταση φυσιολογική αυτό καθ' αυτό το στρες. Όταν όμως το στρες ουσιαστικά γίνεται χρόνιο, δηλαδή όταν εκτιθέμεστε σε έναν παράγοντα ο οποίος ουσιαστικά με κάποιο τρόπο μας στρεσάρει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τότε από εκεί και πέρα το στρες από ένα στρες οξύ μπορεί να γίνει χρόνιο στρες. Για παράδειγμα, ερχόμενος εδώ, κάποια στιγμή ίσως χρειάστηκε να κάνω ένα απότομο φρενάρισμα. Αυτό είναι ένα οξύ στρες. Όταν όμως κάποιος για τα τελευταία 12 χρόνια μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση μόνιμη στρες, όπως λέγαμε και προηγουμένως, σαφώς είναι μια κατάσταση η οποία αποτυπώνεται ακόμα και στην ψυχική του υγεία. Μπορεί και όχι μόνο στην ψυχική και στη σωματική. Μπορεί να προκαλέσει ένα απλό περιστατικό στρες, χρόνιο στρες. Δηλαδή, αυτό που είπες τώρα, ας πούμε, για το φρενάρισμα, μπορεί ένα παραλίγο τρακάρισμα να μας προκαλέσει ένα χρόνιο στρες, ένα χρόνιο φόβο στην οδήγηση. Μπορεί να πυροδοτήσει. Μπορεί να πυροδοτήσει μια κατάσταση, αλλά προϋπάρχει μια κατάσταση η οποία ούτως ή άλλως εποάζεται. Δηλαδή εποάζεται, απλά το οξύ στρες ουσιαστικά χρησιμοποιείται σαν ένας εκκλητικός παράγοντας, θα λέγαμε, όπου με κάποιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση οξέο στρες και από εκεί και πέρα να χρονίσει αυτή η κατάσταση. Σαν φοβία, όπως είπες προηγουμένως, και να αποτυπωθεί γενικότερα και στην ψυχική μας υγεία με μια πιεστική κατάσταση, ψυχοπιεστική κατάσταση. Άρα, Νίκο, να ξεδιπλώσουμε λίγο ποια είναι τα αίτια του χρόνιου στρες. Θα λέγαμε ότι στην πολυπίκυλη ζωή μας τώρα, σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ότι είναι τα αίτια του χρόνιου στρες. Ένα το είπαμε προηγουμένως. Είναι η φτώχεια, η χρονιότητα η οποία μπορεί να υπάρχει σε αυτήν την κατάσταση, η οικονομική δυσπραγία, η οικονομική δυσκολία την οποία έχουμε, η οποία αποτυπώνεται ούτως ή άλλως στη ζωή του καθενός. Το δεύτερο που μπορούμε να πούμε είναι ένας δυσλειτουργικός γάμος, μια σχέση δυσλειτουργική η οποία μπορεί να υπάρχει και δυστυχώς υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο. Μια τοξική οικογένεια η οποία μπορεί να υπάρχει και αυτό αποτυπώνεται, ξέρεις, Μπάμπη, στις μικρές ηλικίες, όπου και στις μικρές ηλικίες εποάζεται μια κατάσταση η οποία δυστυχώς επανενεργοποιείται στη συνέχεια με ένα οξύ γεγονός, όπως σαν και αυτό το γεγονός, ένα οξύ στρες, σαν και αυτό το γεγονός το οποίο αναφέραμε προηγουμένως με την Νικολέτα. Μια ψυχοπιεστική εργασία. Ούτως ή άλλως η εργασία είναι πηγή στρες για πολύ κόσμο. Άλλωστε το mobbing ή το αντίστοιχο bullying στην εργασία, που λέγεται mobbing, είναι πλέον ένας παράγοντας ο οποίος τυχαίνει μελέτης από τους ειδικούς ψυχικής υγείας και όχι μόνο. Από εκεί και πέρα, διάγνωση μιας ασθένειας που μπορεί να έχουμε. Για παράδειγμα, μια ασθένεια η οποία είναι μια εκφυλιστική ασθένεια μπορεί να προκαλέσει στρες και χρόνιο στρες σε έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν. Αν τα βάλουμε πάντως όλα αυτά που περιέγραψε σε ένα γκαμβά, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων πάσχει από χρόνιο στρες. Ακριβώς. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Ναι. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε στατιστικές και είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε στατιστικές για το πόσο τη εκατό των ανθρώπων έχει χρόνιο στρες, αλλά σίγουρα ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει χρόνιο στρες. Και πώς το αναγνωρίζουμε, δηλαδή κάποιοι φαντάζομαι ότι ήδη δεν το αναγνωρίζουν στον εαυτό τους, άρα δεν αναζητούν και τη βοήθεια των ειδικών. Το θέμα είναι τα σημάδια που μπορούμε να αναγνωρίσουμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους για να τους κινητοποιήσουμε να αναζητήσουν τη βοήθεια που πρέπει. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά σημάδια. Θα σου έλεγα συνήθως, Νικολέτα, τα σημάδια αυτά αφορούν το σώμα μας. Στο σώμα μας έρχεται να χτυπήσει συνήθως το χρόνιο στρες. Άρα λοιπόν έχουμε πόνους διάφορους, οι οποίοι μπορεί να είναι από τον αυχένα, μπορεί να είναι για παράδειγμα στην πλάτη, μπορεί να είναι χαμηλά στη μέση, πόνοι γενικότερα οι οποίοι υπάρχουν, πόνο κέφαλη.
Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει αϋπνία ή υπνηλία. Συνήθως το χρόνιο στρες υπάρχει υπνηλία μεγάλη και όχι τόσο πολύ αϋπνία. Υπνηλία. Υπνηλία μεγάλη στο χρόνιο στρες και όχι τόσο αϋπνία. Αϋπνία συνήθως, ειδικά η πρωτοπαθής αϋπνία, δηλαδή δυσκολεύομαι να κοιμηθώ, υπάρχει στην περίπτωση που είμαι στην περίοδο που είμαι αγχωμένος. Είμαι πάρα, πάρα πολύ αγχωμένος. Ο στρεσαρισμένος χρόνια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να αποφύγει γενικότερα το στρες του, άρα λοιπόν δημιουργεί μια κατάσταση που κοιμάται περισσότερο. Άρα, αν θέλεις. Ναι, γιατί νομίζω ότι το είχαμε συνδυάσει το στρες περισσότερο με την αϋπνία και όχι με την υπνηλία. Και εγώ έτσι το είχα στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Με το κομμάτι του αγχωμένου που είναι το παροδικό άγχος ουσιαστικά. Ακριβώς, δηλαδή γι' αυτό που περνάει. Διαφέρει το στρες από το άγχος. Το άγχος είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω, αν θέλεις, το οποίο συνδυάζεται πολλές φορές με την αϋπνία, όπως λέγαμε προηγουμένως. Συνήθως το άγχος με την αϋπνία την πρωτοπαθή, η κατάθλιψη με τη δευτεροπαθή. Δηλαδή, ξυπνάμε στη μέση της νύχτας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ένα άλλο είναι η απώλεια της όρεξης. Ή αντίστοιχα η ανάγκη του να τρώμε περισσότερο. Απώλεια της όρεξης. Συνήθως επίσης, ωστόσο, έχουμε ανάγκη του να τρώμε περισσότερο. Και μάλιστα τροφές οι οποίες είναι περισσότερο είτε αμυλούχες είτε σοκολατούχες. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ένα στρες το οποίο προστίθεται σε όλους μας, θα έλεγα, την περίοδο αυτή, την περίοδο του φθινοπόρου και την αρχή του χειμώνα, όπου έχουμε μικρότερο χρόνο έκθεση στο φως, θα έλεγα ότι ούτως ή άλλως τρώμε περισσότερο και τρώμε περισσότερα αμυλούχες και σοκολατούχες τροφές. Χαμηλή ενεργητικότητα, άλλο χαρακτηριστικό επίσης. Αυξημένη χρήση, δυστυχώς, αλκοόλ, ουσιών. Υπάρχει και αυτό, ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πάντως, αλκοόλ, καταχρήσεις, όπως είναι το κάπνισμα, ή υπερβολική κατανάλωση γλυκών, σοκολάτας, στα οποία αναφέρθηκε και αυτό, είναι στο μυαλό των περισσότερων από εμάς ως παράγοντες που έρχονται λίγο να κατευνάσουν το άγχος, να λειτουργήσουν λίγο ερεμιστικά. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει περάσει αυτό στον κόσμο. Έχει περάσει και όχι μόνο στη σκέψη μας, έχει περάσει και στην πραγματικότητά μας. Και στην πραγματικότητά μας. Είναι μια προσπάθεια, ξέρεις, αυτοθεραπείας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, που πολλές φορές είναι και λειτουργική η κατάσταση, κακά τα ψέματα. Όταν το στρες δεν είναι στη μεγάλη έντασή του, τότε μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκετά καλά αυτή η κατάσταση, έστω και με αυτό το ημίμετρο. Την παραπάνω κατανάλωση αρκεί αυτό να μην φτάσει στα ωριά του, έτσι, κακά τα ψέματα από εκεί πέρα. Βέβαια, το λέμε σε ψυχολογικά επίπεδα. Εγώ πάντα λέω ότι όταν τρώω κάτι νιώθω αμέσως καλύτερα. Αυτό το έχω καταλάβει κι εγώ, Νίκο, λοιπόν. Χρόνιο στρες στην παιδική ηλικία. Ναι, χρόνιο στρες στην παιδική ηλικία. Θα σου έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι έχουν βιώσει χρόνιο στρες στην παιδική ηλικία, για παράδειγμα, σε μια δυσλειτουργική οικογένεια που λέγαμε προηγουμένως, σε διαζύγιο, καυγάδες, μια οικογένεια η οποία παραμελεί τα παιδιά, θα έλεγα ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες για συναισθηματικά αλλά και για σωματικά προβλήματα τα οποία θα εμφανίσουν στην ενήλικη ζωή. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, Μπάμπη, ότι δημιουργούνται νευρονικά δίκτυα, ουσιαστικά τα οποία για την αντιμετώπιση του στρες περνούν αυτές όλες οι πληροφορίες και μαθαίνουμε όταν έχουμε πιεστεί στην παιδική μας ηλικία να περνάμε όλες αυτές τις πληροφορίες ουσιαστικά μέσα από το άγχος. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι τα νευρονικά δίκτυα αυτά τα οποία περνούν μέσα από την ηρεμία. Σιγά σιγά σε ανθρώπους οι οποίοι βεβαίως έχουν εκτεθεί σε πιεστικές καταστάσεις από την παιδική ηλικία, σιγά σιγά με κάποιο τρόπο εξασθενούν και σιγά σιγά τροφούν. Άρα λοιπόν, τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά. Άρα λοιπόν, το στρες επανενεργοποιείται σιγά σιγά στην ενήλικη ζωή. Όταν έχουμε μια αρκετά πιεσμένη και ψυχοπιεστική παιδική ηλικία, επανενεργοποιείται σιγά σιγά με τελικό αποτέλεσμα να αγχωνόμαστε πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποιον άλλον ο οποίος είχε μια πολύ καλύτερη παιδική ηλικία σε σχέση με εμάς. Άρα τα αποτελέσματα του χρόνιου στρες στην παιδική ηλικία είναι αυτό, δηλαδή ένας αγχώδης ενήλικας. Ένας αγχώδης ενήλικας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η παιδική ηλικία και ειδικά μέχρι τα 5 ή μέχρι τα 7 χρόνια, αν θέλετε, είναι και τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής μας, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο κάποιος να σφυριλατεί στην επόμενη ζωή του, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα τις όποιες δυσκολίες του προκύπτουν. Είναι οι γονείς αυτοί που προκαλούν στα παιδιά περισσότερο χρόνιο στρες? Κατά κύριο λόγο θα έλεγα οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά, οι γονείς. Κατά κύριο λόγο λοιπόν είναι οι γονείς και κατά δεύτερο λόγο είναι παππούδες, γιαγιάδες, ή αν το θέλεις όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω-γύρω, το περιβάλλον των παιδιών από εκεί και πέρα. Θα έλεγα όμως ότι το οικογενειακό περιβάλλον, σαν πρώτο περιβάλλον το οποίο έρχεται σε επαφή με ένα παιδί, ειδικά σε μια ηλικία όπου δημιουργείται, αν το θέλεις διαφορετικά, ακόμα και ο εγκέφαλος, είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο σιγά-σιγά. Είναι και η υπερπροστατευτικότητα κάτι που μπορεί να προκαλέσει χρόνιο στρες στα παιδιά? Η υπερπροστατευτικότητα, ωστόσο, δευτερογενώς, ξέρεις. Με την έννοια του ότι όταν είμαι υπερπροστατευτικός απέναντι στο παιδί μου, όταν θα εκτεθεί κάποια στιγμή αργότερα σε έναν παράγοντα
στρεσογόνο, θα στρεσαριστεί ιδιαίτερα. Γιατί, γιατί το πιθανότερο είναι ότι εγώ δεν θα βρίσκομαι εκεί. Ειδικά όταν το παιδί μου βρίσκεται στον παιδικό σταθμό, στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου ή τη δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ένα παιδί το οποίο δεν έχει μάθει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Γιατί πάντα εγώ ήμουν μπροστά, πάντα εγώ λειτουργούσα σαν μαξιλάρι, πάντα εγώ λειτουργούσα υπερπροστατευτικά γι' αυτό. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο δυνητικά θα ζοριστεί εντός εισαγωγικών πολύ περισσότερο σε σχέση με κάποιο άλλο παιδί το οποίο σιγά σιγά έμπαινε στη διαδικασία ήδη μέσα από την οικογένεια, μέσα σε ένα αρκετά προστατευμένο και προστατευτικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μπορέσει να εκτεθεί σιγά σιγά σε κάποιους στρεσογόνους παράγοντες. Νίκο, με πήγες τώρα στην επόμενη ερώτηση που σκεφτόμουν. Το σχολικό περιβάλλον και σε πολύ μικρές ηλικίες μπορεί να προκαλέσει χρόνιο στρες. Μπορεί να προκαλέσει χρόνιο στρες, θα σου έλεγα όμως με βάση αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, ισχύει το ότι όσο μικρότερη ηλικία. Σε όσο μικρότερη ηλικία κάποιος υποστεί χρόνιο στρεσαριστεί, τόσο περισσότερο συνεχής και χειρότερη θα είναι αυτή η βλάβη ουσιαστικά. Το σχολικό περιβάλλον σαφώς μπορεί να δημιουργήσει, όπως επίσης αντίστοιχα μπορεί να θεραπεύσει, αλλά σιγά σιγά ξέρεις όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, τόσο μικραίνει και η πιθανότητα και η δυνατότητα του να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες έτσι βοηθητικές θα έλεγα κινήσεις ούτως ώστε να αντιπαρέλθουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες μας είχαν πιέσει στο παρελθόν. Υπάρχουν και λαθασμένοι τρόποι στο να το αντιμετωπίσουμε που ενδεχομένως να επιδεινώσουν την κατάσταση. Ναι, υπάρχουν και λανθασμένοι τρόποι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και θα σου έλεγα ότι αυτοί οι λανθασμένοι τρόποι πολλές φορές τους κάνουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μια κατάσταση σαν αυτοθεραπεία. Mm. Προσπαθούμε δηλαδή να αυτοθεραπευτούμε. Προφανώς δεν αυτοθεραπευόμαστε, προφανώς ξεκινάμε ένα καινούργιο κύκλο. Θα σου έλεγα ότι αυτές οι συμπεριφορές, μάλιστα τις οποίες λέμε, τις ονομάζουμε και συμπεριφορές αναπλήρωσης. Το πρώτο είναι το καπνίζω. Καπνίζω παραπάνω, έτσι. Δεύτερο, χρήση ουσιών, τζόγος. Είναι κάτι και τζόγος, ναι. Ο τζόγος είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο με κινητοποιεί, με κρατάει ζωντανό, με κάνει να ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες τις οποίες αυτή την περίοδο αισθάνομαι. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο, τι κάνω, έχω την ψευδαίσθηση ότι εγώ λειτουργώ καλά στην καθημερινότητά μου. Είναι, αν θέλεις, ένα αντικαταθλιπτικό για όσο η ώρα παίζω. Δυστυχώς, αυτό εμπειρικά δεν μπορώ βεβαίως να μιλήσω ξεκάθαρα σε αυτή τη φάση, αλλά εμπειρικά θα έλεγα ότι δυστυχώς σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, ο τζόγος, κατά το κοινό λεγόμενο, έχει φτάσει στο απροχώρητο ουσιαστικά και στην ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά αποτελεί μάστιγα και κατά τη γνώμη μου θα αποτελέσει και μάστιγα σιγά σιγά. Και όχι, δεν την έχουμε καταγράψει στο βαθμό που και θα έπρεπε. Την έχουμε ίσως, καταγράψει, θα έλεγα. Ναι, σαφώς υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται εξειδικευμένα με τον τζόγο και θεά, ειδικοί της ψυχικής υγείας, αλλά από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι δεν έχει καταγραφεί τόσο πολύ και τόσο έντονα και δεν έχει με κάποιο τρόπο ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός τόσο δεν πολύ. Δεν έχει αναγνωριστεί και τόσο πολύ ως εθισμός. Δεν έχει αναγνωριστεί, έστω και αν η Νικολέτα είναι ίσως ο χειρότερος εθισμός, ακόμα και από τις πιο εθιστικές ουσίες. Και ξέρεις γιατί? Γιατί πολύ απλά έχω τη δυνατότητα μέσω πλέον του κινητού μου να τζογάρω. Άλλωστε πλέον ο τζόγος γίνεται συνήθως μέσω του κινητού μου. Μέσα σε μια παρέα να βρίσκομαι. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν με καταλαβαίνει κανένας όταν εγώ κάνω κάτι τέτοιο. Παραμένω κοινωνικός. Σίγουρα, σαφώς. Και από εκεί και πέρα, όταν ήδη φτάσω στο σημείο του να δανειστώ χρήματα, να μην επιστρέψω τα χρήματα, να μην μπορώ να πάω στη δουλειά μου, με κάποιο τρόπο να έχω δανειστεί από όλα τα άτομα της δουλειάς μου, νομίζω ότι είναι αρκετά αργά. Αν το θέλεις διαφορετικά, η οικογένεια το καταλαβαίνει, οι άμεσοι συγγενείς και η οικογένεια προφανώς το καταλαβαίνουν όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό περιθώριο, χρονικό διάστημα. Όπως νομίζω ότι γίνεται τελικά σε όλα τα είδη των εθισμών, όταν πλέον το πράγμα. Ακριβώς. Όταν πλέον είναι το πράγμα σοβαρό. Έχει φτάσει στο απροχώρητο, ίσως. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς και ξέρεις, δεδομένου του ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει από μόνος του με το κινητό δεν είναι ένας δακτυλοδεικτούμενος άνθρωπος. Ένας κύριος καθώς πρέπει, Παπα-Νικολάου, Σφακιανάκη, Σαββίδης. Οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν είναι ένας άνθρωπος ωστόσο ο οποίος παίζει. Άρα λοιπόν δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον αναγνωρίζει κανείς. Δεν τον αναγνωρίζει κανείς, ακριβώς. Δεν έχει την έκθεση, δεν φοβάται μήπως τον αναγνωρίσουν. Ακριβώς. Το επόμενο το οποίο κάνουμε είναι ότι κοιμούμαστε περισσότερο, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να κάνουμε αυτοθεραπεία ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επίσης, το βασικό είναι ότι απομονωνόμαστε μπροστά σε μια οθόνη, το οθόνη της τηλεόρασης, το οθόνη του υπολογιστή, όπου εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Είναι οι λεγόμενες τεχνολογικού τύπου εξαρτήσεις, οι οποίες επίσης τελευταία είναι σε πλήρη άνθηση. Και προφανώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι η υπερβολική κατανάλωση αμυλούχων, σοκολατούχων, έτσι, δεσμάτων, τα οποία προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να ανταπεξέλθουμε σε μια κατάσταση η οποία μας στρεσάρει. Λανθασμένα βεβαίως, δεν έχουμε προφανώς κανένα αποτέλεσμα. Να πούμε όμως τι πρέπει να κάνουμε τελικά, Νίκο. Ναι, πρέπει να κάνουμε ακριβώς, θα λέγαμε τεχνικές αντιμετώπισης. Πρώτον, άσκηση. Η άσκηση, ειδικά η αερόβια άσκηση, είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει ιδιαίτερα.
μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, μας ενεργοποιεί, με ενεργοποιεί τις ενδορφίνες, με κάποιο τρόπο μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα. Το επόμενο είναι κάποιες τεχνικές ίσως διαχείριση του χρόνου. Αν και ψυχολόγος, συνηθίζω να λέω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να οργανώσουμε τη ζωή μας σε σχέση με το να οργανώσουμε το συναίσθημά μας. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την οργάνωση της ζωής μας και πιθανά σιγά σιγά το συναίσθημά μας ως ένα σημείο θα οργανωθεί. Επαρκής, σωστός, ποιοτικός ύπνος. Κοιμόμαστε αρκετά. Ρεαλιστικοί στόχοι τους οποίους πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Πραγματοποίηση επιθυμιών. Όλοι πρέπει να έχουμε επιθυμίες, έστω αυτές τις μικρές επιθυμίες, οι οποίες με κάποιο τρόπο μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα, μας κάνουν να ξεφεύγουμε από μια σκληρή πιεστική πραγματικότητα. Τελευταίο θα έλεγα ότι στην περίπτωση κατά την οποία προφανώς όλο αυτό μας φαίνεται βουνό, μας φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, έχει να κάνει με το ότι ίσως πρέπει να αποταχθούμε σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, ψυχολόγο, ψυχίατρο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία για μας μπορεί να φαίνεται σε αυτή τη φάση δυστοπική, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι αντιμετωπίσιμη στη συντριπτικότητα πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και επειδή είναι και συνηθισμένοι, ας έχουμε λίγο ανοιχτές τις κεραίες μας για να το μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Ακριβώς. Και σε εμάς και στους άλλους. Γιατί ξέρεις, το χαρακτηριστικό είναι ότι το χρόνιο στρες, για παράδειγμα, μπορεί να γίνει κατάθλιψη κάποια στιγμή. Ναι. Διαφορά βεβαίως στρες με κατάθλιψη είναι μία και ουσιώδης, αν μου επιτρέπετε στο λίγο σε αυτό το χρόνο. Να την πούμε. Να πούμε ακριβώς. Έχει να κάνει κυρίως με την αυτομορφή. Δηλαδή ο καταθλιπτικός μέμφεται. Λέει ότι δεν αξίζω. Δεν μετράω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω χαθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω χάσει τους φίλους μου. Αντιθέτως, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στρεσαρισμένος, χρόνια στρεσαρισμένος, έχει μια καλή εικόνα του εαυτού του. Έχει όλα τα σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Πιθανά ακόμα και κάποια ψυχολογικά στοιχεία της κατάθλιψης. Αλλά δεν έχει την αυτομορφή, δεν έχει τις ενοχές. Άρα λοιπόν, προτού φτάσουμε στην κατάθλιψη, θα έλεγα από τη δική μου την οπτική γωνία βεβαίως, γιατί από την πλευρά των ψυχοσωματικών προβλημάτων προφανώς μπορεί το χρόνιο στρες να προκαλέσει πολλά, όπως είπαμε και προηγουμένως. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παπα-Νικολάου. Εγώ ευχαριστώ. Χρήσιμα και τα σημερινά. Σε ευχαριστούμε πολύ.